Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι να ξεκινήσουμε στο σημείο αυτό τη συζήτησή μας με τον κύριο Σίμω Αναστασόπουλο, πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Καλησπέρα σας κύριε Αναστασόπουλε. Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη. Πάμε να δούμε με βάση τις εξελίξεις, τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24, τους τελευταίες 2-3 εβδομάδες, τα όσα πολλοί περιμένουν να συμβούν μέσα στις επόμενες ημέρες που θα είναι ημέρες αποφάσεων, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ωριακό σημείο. Θα ήθελα να μου πείτε ως θεσμικός παράγοντας, πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, πώς βλέπουν την ελληνική υπόθεση οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή? Ήταν πράγματι μια πολύ πυκνή εβδομάδα εξελίξεων, αυτή που ζήσαμε. Υπήρξε, νομίζω, μια πολύ σημαντική αλλαγή την περασμένη εβδομάδα όσον αφορά τη στάση των Ηνωμένων Πολιτείων. Και νομίζω ότι το ταχύτερο δυνατόν θα πρέπει να επανέλθουμε στις αποκατάσταση των καλών και φιλικών σχέσεων που είχαμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας τον τελευταίο καιρό όσο κανένας άλλος. Ένας παραδοσιακός σύμμαχος που στέκεται κοντά για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο για τη γεωπολιτική θέση της χώρας, που ίσως να είναι και ο κυριότερος παράγοντας υποστήριξης των Αμερικανών, αλλά και όσον αφορά τα οικονομικά, αλλά και όσον αφορά και την προοπτική επενδύσεων στη χώρα. Οι τελευταίες κινήσεις με τον τρόπο που εκδηλώθηκαν, νομίζω μας απομάκρυνσαν από μια παραδοσιακή φιλία και πιθανώς να μας στερούν του καλύτερου συμμάχου που είχαμε ως αυτή τη στιγμή. Νομίζω τάχιστα θα πρέπει να αποκατασταθεί η σχέση με τις ΗΠΑ. Το γρηγορότερο δυνατόν πρέπει να σταλεί αυτό το μήνυμα που θα αποκαταστήσει τις σχέσεις μας. Είχαμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις τις προηγούμενες ημέρες και φωτογραφίζεται ουσιαστικά τα ζητήματα με τη Ρωσία, τον επικεφαλής Gazprom που ήρθε εδώ, τον ισχυρό άνδρα, τον κύριο Αλεξέη Μίλλερ, και το θέμα της τρομοκρατίας. Πόσο αυτό έχει μεταβάλει, σε ποιο βαθμό, τη συμπεριφορά και τις κινήσεις του αμερικανικού παράγοντα σε σχέση με την ελληνική υπόθεση? Πόσο έχει επιδράσει, να το πούμε έτσι πιο απλά? Είναι τα πράγματα τόσο... μερικοί λένε ότι είναι τραγικά ή τα τραγικοποιούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ενδεχομένως. Για δώστε μας λίγο το κλίμα. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι τραγικά τα πράγματα. Νομίζω ότι θίξαμε έναν εταίρο και μια φίλη σύμμαχο χώρα σε ένα σημείο που την απασχολεί ιδιαίτερα. Και αναφέρομαι στο κομμάτι που έχει να κάνει με την τρομοκρατία. Εκεί υπάρχει μια ευαισθησία στις Ηνωμένες Πολιτείες που ίσως δεν εκτιμήθηκε όσο θα έπρεπε, παρά το ότι αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχαν οι ιδέωσες προειδοποίησεις της αμερικάνικης πολιτικής στη χώρα και επανειλημμένες. Το ότι δεν εισακούστηκαν, το ότι το νομοσχέδιο μπήκε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με μια έννοια που ίσως είχε την έννοια του βιαστικού όσον έχει να κάνει με τα εσωτερικά μας, νομίζω δεν είχε την καλύτερη απήχηση προς τα έξω. Τώρα, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και τη σχέση με τη Ρωσία, ασφαλώς είναι απολύτως θεμητό και ασφαλώς πρέπει να γίνει κατανοητό και από τους φίλους και συμμάχους. Η χρήση όμως των επισκέψεων στη Ρωσία κατά τον τρόπο που έγινε, το επικοινωνιακό κομμάτι δηλαδή, σαν διαπραγματευτικό αντίβαρο, έχει και αυτό ένα αντίκτυπο που δεν είναι αυτός που θα θέλαμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Άρα, εκτιμάτε εσείς ότι στην παρούσα φάση όπου θα είχαμε την. Θα έπρεπε να έχουμε μια ενεργή, πιο ενεργή στήριξη κτλ. Και την είχαμε μέχρι πρότινος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός πλέον ότι έχουν περάσει μια φάση, στην καλύτερη των περιπτώσεων, παθητικής ουδετερότητας, είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει την εθνική υπόθεση. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να το θέσει κανείς. Η σχέση με την Αμερική, με μια φίλη σύμμαχο χώρα, σχέση τόσων ετών, δεν σταματάνε ούτε τόσο απότομα ούτε τόσο εύκολα. Εννοείται. Θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε, πιστεύω, τη υποστήριξη των ΗΠΑ. Ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό. Το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο και πάλι θα είναι καταλήτης και σε αυτή τη σχέση, όπως και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Χάσαμε όμως ακριβώς αυτό, την ενεργή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για μας. Από τότε που συνέβησαν όλα αυτά, θέματα Ρωσίας, ο νόμος για την κατάργηση των φυλακών τρίτου τύπου, ζητήματα τρομοκρατίας, υπήρξαν πολύ πυκνές επαφές και προφανώς όλοι υποψιαζόμαστε ότι άναψαν τα email, στα τηλέφωνα και ούτω καθεξής, τα δορυφορικά κτλ. Και δόθηκαν τα μηνύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού προς την Ελλάδα. Εσείς βλέπετε πλέον ότι έχουμε περάσει ένα νέο στάδιο που θα υπάρξουν εκείνες οι αποφάσεις που θα εξομαλύνουν αυτή την πρόσκαιρη, ας το πούμε έτσι, ψυχρότητα? Καταλαβαίνω ότι και η κυβέρνηση κατανοεί την ευαισθησία των Αμερικανών φίλων, αλλά
και έχει και την πρόθεση να διατηρήσει αυτή τη μακρά σχέση φιλίας και υποστήριξης. Και άρα περιμένω ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα. Μάλιστα. Και από όλους τους άλλους οι οποίοι από κοντά, όπως λέτε, πράγματι ανάβουν τα τηλέφωνα και τα emails, μάλιστα, ώστε να αποκατασταθεί η σχέση. Χάνουμε την ενεργό υποστήριξη σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Μάλιστα. Αυτό. Τώρα, κύριε Αναστασόπουλο, έχετε έναν πολύ σοβαρό θεσμικό ρόλο. Είστε ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Και θα ήθελα να μου πείτε, με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην οικονομία, τις θέσεις του επιμελητηρίου, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει γρήγορα η κυβέρνηση, από τη στιγμή μάλιστα που εσείς λαμβάνετε τα μηνύματα, όχι μόνο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και μέσα στην Ευρώπη. Γιατί συζητείτε με εκπροσώπους θεσμικούς φορείς από πάρα πολλά επιμελητήρια μέσα στην Ευρωζώνη. Πράγματι ισχύει. Το κυριότερο όμως που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τα μέλη μας και από τον επιχειρηματικό κόσμο εντός της χώρας. Εκεί τα πράγματα έχουν φτάσει σε πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Η διάρκεια όλης αυτής της διαπραγμάτευσης και η αναζήτηση εναλλακτικών, αν θέλετε, πηγών χρηματοδότησης έχει οδηγήσει σήμερα την οικονομία σε ένα τέλμα. Η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία είναι είδος ανεπάρκεια. Η αβεβαιότητα έχει φτάσει στο maximum. Επιχειρηματικές κινήσεις όλες είναι στο πάγο. Όπως βεβαίως και οι επενδύσεις, οι οποίες έχουν παγώσει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Έχει εκδηλωθεί τον τελευταίο καιρό και μια εσωτερική στάση πληρωμών που έχει πλήξει κάποιους κλάδους οι οποίοι είχαν αντέξει ως τώρα στην κρίση και συνέχισαν να επενδύουν. Τώρα, εδώ αναφέρομαι συγκεκριμένα σε φαρμακευτικές εταιρείες και την καθυστέρηση των πληρωμών εκ μέρους του ΕΟΠΗ το τελευταίο διάστημα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η οικονομία είναι σε απελπισία σήμερα. Και θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν, και εδώ εκφράζω και τη θέση του επιμελητηρίου, όπως την είπα και προχθές στο συνέδριο που είχαμε και στη Θεσσαλονίκη, ότι πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα η αβεβαιότητα. Πρέπει να αποκατασταθεί το περιβάλλον εμπιστοσύνης και ηρεμία στην αγορά. Είναι ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε από το τέλμα και η μόνη διέξοδος για ένα καλύτερο αύριο σήμερα. Για να γίνει αυτό βεβαίως πρέπει να ακολουθούν κάποια βήματα το ταχύτερο δυνατόν. Άμεσα, αύριο, χτες. Έχουν να κάνουν πρώτον με την άμεση συμφωνία με τους εταίρους. Νομίζω ότι μετά από αυτή την περιπέτεια των τελευταίων ετών συνολικά και από τον τρόπο που μας στάθηκαν οι θεσμοί, παρά αν θέλετε το παράλογο πολλών από τα θέματα που επιβλήθησαν στην ελληνική οικονομία, οι εταίροι όμως ήταν εδώ και μας στάθηκαν. Και το, αν θέλετε, η αποτυχία στην εξέβρεση κάποιες άλλες λύσεις στα προβλήματα τα χρηματοδοτικά της Ελλάδας, αυτό που μας λέει σήμερα με μεγάλη σαφήνεια είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση απέναντίας. Υπάρχει μόνο μία λύση η οποία μπορεί να περπατήσει και να ισχύσει για την Ελλάδα. Και αυτή είναι η άμεση συμφωνία με τους θεσμούς, η άμεση συμφωνία με τους εταίρους. Η αποκατάσταση της χρηματοδότησης σημαίνει ταυτόχρονα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ηρεμίας στην αγορά. Τέλος με την αβεβαιότητα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Αυτό βεβαίως με τη σειρά του θα αποκαταστήσει τη ρευστότητα στην αγορά. Επαναλαμβάνω πάρα πολλές φορές τη λέξη εμπιστοσύνη, γιατί είναι το βασικότερο στο επιχειρήν. Και αμέσως μετά και παράλληλα με το χρόνο που θα κερδίσουμε και εμείς στο επιχειρήν, αλλά και η κυβέρνηση, να παρουσιαστεί ένα συνολικό σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας. Πρωτεύοντα, μεγάλη προτεραιότητα σε αυτό το σχέδιο πρέπει να έχει το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Αυτό που μας χρειάζεται και αυτό που ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, που θα καθορίσει την πορεία της χώρας για τα επόμενα χρόνια, είναι αυτό που θα βάλει τις επιχειρήσεις να σκεφτούν λίγο με ένα διαφορετικό μοντέλο. Τέρμα τα παλιά μοντέλα. Τέρμα η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Τέρμα τα μοντέλα εξωστρέφειας. Πάμε σε εξωστρέφεια με καινοτομία. Έμφαση σε εξαγωγές. Νέα επιχειρηματικότητα. Στήριξη και θέσεις εργασίας. Σε αυτό το επίπεδο που είναι και το πιο κρίσιμο, γιατί η επιχειρηματικότητα συνδυασμένη με την καινοτομία θα μας δώσει όθηση τις επόμενες δεκαετίες για να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη και να είναι και βιώσιμο βεβαίως το χρέος, πέρα από τις οποιασδήποτε ρυθμίσεις. Ποιες είναι εκείνες στοχευμένες δράσεις που πρέπει να γίνουν και σε ποιους τομείς για να αλλάξει το συντομότερο δυνατό το κλίμα? Θα ήθελα να πάω ένα βήμα πίσω για να πω το πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση σήμερα. Έχουν κλείσει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. Τους τελευταίους τρεις μήνες έκλεισαν άλλες 5.500 επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει 60 επιχειρήσεις τη μέρα. Και μπορεί το 60 επιχειρήσεις την ημέρα να μην ακούγεται ίσως τόσο σοβαρό. Αν σκεφτεί όμως από αυτές τις επιχειρήσεις που κλείνουν, χάνουν τη δουλειά τους άλλοι περίπου 120 με 150 άνθρωποι, συνάνθρωποι, Έλληνες πολίτες τη μέρα, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του προβλήματος. Γι' αυτό επήγε άμεσα να αποκαταστήσουμε τις προοπτικές της οικονομίας. Σταθερότητα, χρηματοδότηση, ηρεμία. Νέες επιχειρήσεις τώρα. Και μπαίνουμε στο θέμα που θίξατε, που είναι το μοντέλο. Η παλιά επιχειρηματικότητα με την εσωστρέφειά της και την κατανάλωση που στηριζόταν σε κατανάλωση με δανεικά μας έφερε στο σημείο που είμαστε σήμερα.
Χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα και ένα καινούριο σχέδιο όπου θα πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις πια να παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα. Προϊόντα που να έχουν ζήτηση στο εξωτερικό, ώστε να σταματήσει αυτή η πορεία πολλές εισαγωγές, λίγες εξαγωγές. Δυστυχώς, η ελληνική παραγωγική δύναμη στηρίζεται σε εισαγόμενες πρώτες ύλες, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και έτσι η ανταγωνιστικότητά μας πάντα θα περιορίζεται. Ξέρετε, αυτό είναι και ένα επιχείρημα, γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει η Ελλάδα έξω από το ευρώ, σε ένα άλλο παράλληλο νόμισμα. Αλλά υπάρχουν τομείς όπως τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα, τομείς υπηρεσιών όπως τα logistics, ο τουρισμός, η ισχυρή βιομηχανία της χώρας, όπου εκεί και χωρίς να φοβόμαστε τι σημαίνει η λέξη καινοτομία, το να παράγουμε καινούργια προϊόντα μεγαλύτερης αξίας, που τα έχουν με ένα διαφορετικό τρόπο, μικρή διαφορά έστω, είναι αυτό που θα προβάλλει το καινούριο μοντέλο και θα έχει αποτελεσματικότητα. Και βεβαίως υπάρχει το σημείο κλειδί, τι πρέπει να γίνει άμεσα για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια και να αρθούν τα αντικίνητρα που υπάρχουν σήμερα στη χώρα. Αυτό χρειάζεται μια συνολική πολιτική και εκεί αναφερόμαστε όλοι όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Να σταματήσουμε με όλη αυτή τη μακρά γραφειοκρατία και να περάσουμε σε ένα πολύ καινούριο μοντέλο αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Αυτή είναι και η τεράστια μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη ο τόπος, η χώρα ολόκληρη και ο πολίτης. Απονομή της δικαιοσύνης. Πολύ μεγάλο θέμα. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ήταν και το θέμα του συνεδρίου που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πάμε σε ένα σύστημα εκπαίδευσης. Τώρα, μιλάμε για ένα σύστημα εκπαίδευσης όταν αυτή τη στιγμή εμφανίζονται αλλαγές στο σύστημα της εκπαίδευσης που ήδη ήταν μέτριο, οι οποίοι μας πάνε πίσω. Δεν μπορεί να επιβιώσει μια κοινωνία, δεν μπορεί να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητά της και να δημιουργήσει καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες όταν όλη μαζί η κοινωνία δεν στηρίζει την αριστεία. Το κατεξοχήν θέμα στην εκπαίδευση. Οι άριστοι είναι αυτοί που τραβάνε και όλους οι υπόλοιπους μπροστά. Αντί να γυρνάμε ένα βήμα πίσω, θα πρέπει να κάνουμε και το επόμενο βήμα μπροστά, ώστε η επιχειρηματικότητα, σε σύνδεση με το δημόσιο, να μπορεί να πλησιάσει τα πανεπιστήμια και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, να βγάλει τους επιστήμονες που χρειάζεται το επιχειρήν και παράλληλα να προωθεί στην έρευνα. Από εκεί θα προέλθει και η καινοτομία. Κύριε Αναστασόπουλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και ελπίζω όλα αυτά μέσα και από τη βαρύτητα του θεσμικού σας ρόλου να τύχουν τις ανάλογες ανταπόκρισης από αυτούς που πρέπει, γιατί εδώ δεν έχουμε πλέον καιρό για χάσιμο ούτε για ένα λεπτό, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω και εγώ, αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Αυτή σήμερα, χτες, πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα. Άμεση συμφωνία με τους εταίρους, άμεσα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα. Άμεσα δημιουργία προοπτικών και νέων θέσεων εργασίας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.